Σίμω, αυτή είναι η πρώτη σου εμπειρία από την Αγία Σοφιά. Είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι εδώ. Φαντάζομαι ότι έχεις εντυπωσιαστεί, αλλά θα ήθελα εσύ να μας περιγράψεις έτσι τις πρώτες σου εικόνες, την πρώτη εμπειρία σου. Το φανταζόσουν έτσι ή αλλιώς. Είναι πολύ ωραίο γήπεδο. Δεν το περίμενα έτσι να το πω, να πω την αλήθεια. Από μέσα είναι πολύ πιο ωραίο. Και ανυπομονώ να γίνει, υπομονώ να έρθει νέος χρόνος για να μπούμε εδώ μέσα. Έχουν πατήσει εδώ το πόδι τους σε παλαιότερους χρόνους παίκτες που πλέον είναι γύρω-γύρω, είδαμε τις μεγάλες μορφές. Είναι ο Θωμάς Μαύρος, έτσι, πόσα γκολ θα σου βάζει, πιστεύεις? Δύσκολη ερώτηση. Ήταν ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Έχω ακούσει πάρα πολλά πράγματα για τον Θωμά τον Μαύρο, για τον κύριο Θωμά Μαύρο. Έχω ακούσει πιο πολλά από τον πατέρα μου, γιατί τον είχε παίξει ως αντίπαλο και μου έχει πει ότι ήταν από τους λίγους, αν όχι ο μοναδικός τότε, που έκαναν βάρη και γενικά ήταν πολύ δυνατό παιδί. Mm-hmm. Από ό,τι μου έχεις πει, έρθει και σε επικοινωνία με τον Θωμά Μαύρο. Πώς έγινε, τι σου είπε και πώς ήταν η εμπειρία αυτή? Ήταν μεγάλη εμπειρία για μένα. Ήρθαμε σε επαφή μέσω του Σωτήρη του Μαύρου, που είναι ο γυμναστής της ομάδας μας. Του είπα, ξέρω εγώ, ότι ο πατέρας σου έχει παίξει με τον πατέρα μου όταν είχα πρωτοέρθει και μου λέει, κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή. Mm-hmm. Και ήθελα πολύ να του μιλήσω κάποια στιγμή και έτσι του είπα, άμα μπορεί να με φέρει σε επικοινωνία. Πράγματι έγινε ένα τηλεφώνημα, τον γνώρισα τον κύριο Θωμά. Μου είπε πολύ καλά λόγια, με παρακολουθεί, ακόμα από τον Βόλο, από τα πρώτα μου παιχνίδια. Και μου είπε πολύ θετικά πράγματα, μου είπε και κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διορθώσω. Ναι. Για πες μας κάτι από αυτά, που πρέπει να διορθώσεις. Είναι συνήθως, εντάξει, τα κρατάμε κρυφά αυτά, αλλά ένα που το κράτησα έτσι και θέλω να το πω τώρα είναι ότι είδε την καλή αναδομή που έχει το κορμί μου, mm-hmm, και μου είπε να δουλέψω και τα γυρίσματα, επειδή είμαι ψηλός και το ποδόσφαιρο γενικά έχει πιο κοντούς παίχτες από μένα, έτσι είναι. Μου είπε τα γυρίσματα, λίγο μυϊκό όγκο και θα είμαι πολύ καλά. Τι άλλο σου είχε πει ο πατέρας σου για αυτό το γήπεδο και για την ΑΕΚ γενικότερα, γιατί έχει ζήσει εδώ στιγμές και με τη Δόξα Δράμας και με τον ΠΑΟΚ? Ο πατέρας μου... Ήσουν αγέννητος βέβαια τότε, αλλά ναι. Εγώ τα θυμάμαι. Μου έχει πει πάρα πολλά σκηνικά. Μου έχει πει ότι κάθε φορά που έπαιζε εδώ μέσα γινόταν πανικός, ο κόσμος ήταν από πάνω τους, δεν τους άφηνε να πάρουν ανάσα. Και μετά οι παίχτες είχαν ένα κίνητρο ώστε να μπορούν να τους νικάνε πιο εύκολα, να το πω έτσι. Ποιο θα ήθελες να είναι το πρώτο μάτς εδώ σε αυτό το γήπεδο? Το έχεις σκεφτεί? Με ποιον? Ναι. Θα ήθελα να είναι ντέρμπι. Θα ήθελα να είναι με μεγάλη ομάδα για να μπει ο κόσμος δυνατά έτσι. Και θα ήθελα να συνδυαστεί και με νίκη προφανώς. Βρήκες την ΑΕΚ αυτό το οποίο θα σε βοηθήσει να εκπληρώσει τα όνειρά σου, διότι η αλήθεια είναι ότι έρχεσαι στην ομάδα μετά από μια πολύ δύσκολη μεταβατική περίοδο, 3 ετών με αρκετή γκρίνια, θα το έλεγα εγώ. Βλέπεις ότι αλλάζει, υπάρχει πίστη? Σίγουρα, σίγουρα. Όλα τα παιδιά, επειδή έχουν έρθει και καινούργια παιδιά στην ομάδα, δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό. Έχουμε δεθεί, έχουμε γίνει μια οικογένεια, μια γροθιά. Οπότε πιστεύω όλο το σκεπτικό των καινούριων και των παλιών ποδοσφαιριστών έχει αλλάξει. Ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που σε έβαλε πιο πολύ μέσα στο κλίμα της ομάδας και έτσι σε έβαλε στα πράγματα, να το πω? Ήτανε πολύ. Ο Μάνταλας με βοήθησε, ο Τζαβέλας με βοήθησε πάρα πολύ, με πολλές συμβουλές. Και μια που είπες για τον Τζαβέλα, δεν είναι και απλό πράγμα να εμφανίζεσαι και να του παίρνεις τη θέση, έτσι. Δηλαδή, αυτό έτσι συντελέστηκε. Βγήκε εκείνος, βασικός με την εθνική, μπήκες εσύ στην αρχική δεκάδα. Πώς το έχει αντιμετωπίσει όλο αυτό μαζί σου? Εντάξει, το έχει αντιμετωπίσει πολύ σωστά, γιατί... Δεν είναι εύκολο, γι' αυτό το λέω. Δεν είναι απλό. Όχι, όχι. Προς το μέρος μου είναι σαν δάσκαλος για μένα. Mm-hmm. Δηλαδή, με ό,τι αντίπαλο και να παίξω, ας πούμε, με τον Ατρόμητο που είχα να αντιμετωπίσω τον Κουλούρη, με βοήθησε σε κάποια πράγματα, τι να προσέξω. Δηλαδή, μου δίνει συμβουλές, είναι τι να προσέχω, πού να καλύπτω και τον ακούω σε ό,τι και αν πει. Φανίστηκε από το πουθενά, δηλαδή σου είναι εξαφανισμένο, να το πω έτσι. Ναι. Έμπαινε σε ίσα αποστολέ. Φάνηκε όμω να είσαι πολύ έτοιμο γι' αυτό. Ναι, είναι κάτι που περιμένω να πάσα στιγμή. Δηλαδή, έχω και ανθρώπου που μου λένε να δουλεύει και να είσαι ανά πάσα στιγμή έτοιμο, γιατί θα έρθει ευκαιρία. Και όταν θα έρθει ευκαιρία, πρέπει να είσαι έτοιμο. Εγώ το άκουσα αυτό
Αν και είμαι σε μια ηλικία που, ξέρεις, μπορώ να πω δεν το ακούω και κάνω ό,τι θέλω. Πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι γενικά στη ζωή μας. Οπότε το άκουσα, δούλεψα, περίμενα αυτή την ευκαιρία πώς και πώς. Και πιστεύω το έδειξα μέσα στο γήπεδο ότι την ήθελα πάρα πολύ. Αυτό το πράγμα για να το καταφέρεις, πέρα από τη δική σου πειθαρχία, θεωρείς ότι έκανες τελικά καλά που δεν ακολούθησες στο μπάσκετ και μπήκες στο ποδόσφαιρο, σαν τον αδερφό σου? Είναι... Εγώ πάντα έπαιζα από ποδόσφαιρο μικρός και το αγαπούσα. Δηλαδή, δεν υπάρχει το αίσθημα να παίζεις ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, το μπάσκετ είναι ωραίο άθλημα. Ήσουν καλός, έχω μάθει, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι. Εγώ δεν το είχες, έπαιξα... δηλαδή, είχες την έφεση. Είχα και όταν έπαιζα με τον αδερφό μου, μου το έλεγε παλιά ότι το έχεις, ξέρω εγώ, αλλά εμένα μου άρεσε πολύ να βλέπω. Δηλαδή, όταν βλέπω τον αδερφό μου να παίζει μπάσκετ, πορώνομαι πάρα πολύ.